υπόδουλο ελληνισμό ήταν ο εξισλαμισμός και το πεδομάζωμα. Ο εξισλαμισμός. Η σκληρότητα των Τούρκων στράφηκε από την αρχή κατά της χριστιανικής θρησκείας που τη θεωρούσαν εμπόδιο για να κρατήσουν την κυριαρχία τους. Έπρεπε με κάθε τρόπο οι Έλληνες να τουρκέψουν και να εξισλαμιστούν, να γίνουν δηλαδή μωαμεθανοί. Για να το πετύχουν αυτό μηχανεύτηκαν πολλά. Πολλούς τους υποχρέωναν να αλλαξοπιστήσουν με τη βία ή με το ξύφος. Άλλους τους εξισλάμιζαν με υποσχέσεις και αμοιβές. Και σε άλλους έδωσαν αξιώματα πολιτικά και στρατιωτικά και τους έπεισαν να αλλάξουν την πίστη τους. Ακόμη αφαίρεσαν από τους Έλληνες τους μεγαλύτερους και ωραιότερους ναούς και τους έκαναν τζαμιά. Σε πολλά μέρη άρπαζαν και τα μοναστήρια με τις περιουσίες τους. Στους σκλάβους άφησαν τα απομακρυσμένα εξοκλήσια, καθώς και τους μικρούς, απόκεντρους και φτωχούς ναούς, από τους οποίους αφαιρούσαν τις καμπάνες και τους εξωτερικούς σταυρούς. Ήταν μια περίοδος δυναμισμού των Τούρκων απέναντι στο θρησκευτικό στοιχείο των Ελλήνων. Οι Τούρκοι, για να πάρουν τον αφρό του ελληνισμού, δηλαδή την νεολαία, εφάρμοσαν μέτρο σατανικό, το απέσιο πεδομάζωμα. Τουρκική επιτροπή γύριζε σε πόλεις και σε χωριά και άρπαζε χωρίς ίκτο τα πιο γερά και τα πιο δυνατά Ελληνόπουλα που είχαν ηλικία 6 έως 15 χρονών. Τα παιδιά αυτά οδηγούσαν σε ιδιαίτερους στρατώνες όπου τα εξισλάμιζαν και τα ανέτρεφαν στρατιωτικά. Εκεί διδάσκονταν ότι η οικογένειά τους ήταν το τάγμα, πατέρας τους ο Σουλτάνος και σκοπός της ζωής τους ο πόλεμος προς τους απίστους, δηλαδή τους χριστιανούς. Τους απαγόρευσαν να παντρευτούν όταν μεγάλωναν και να κάνουν οικογένεια. Μάθαιναν τουρκικά γράμματα, ξεχνούσαν τη γλώσσα τους και την καταγωγή τους και γίνονταν φανατικοί μωαμεθανοί και σκλήροι διώκτες των χριστιανών. Σε αυτούς οφείλονταν τα μεγαλύτερα κακουργήματα και φρικτότερα δεινοπαθήματα των Ελλήνων. Αυτή ήταν η φοβερή γενίτσαρη που με τον καιρό έγιναν ο μεγαλύτερος και καλύτερος στρατός του Σουλτάνου. Σε 1 εκατομμύριο περίπου υπολογίζονται οι χριστιανοί που έγιναν γενίτσαροι στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Όμοια τύχη είχαν πολλές φορές και οι Ελληνοπούλες που τις άρπαζαν οι Τούρκοι και τις οδηγούσαν στα χαρέμια των πλουσίων Τούρκων ή τις πουλούσαν στα σκλάβα πάζαρα της Ανατολής. Ο κεφαλικός φόρος. Εκτός από το φρικτό πεδομάζωμα που ήταν ο φόρος του ελληνικού αίματος, η τουρκική κυβέρνηση είχε επιβάλει κι άλλους φόρους στους χριστιανούς. Έπαιρνε τον κεφαλικό φόρο, το χαράτσι όπως το έλεγαν. Με το φόρο αυτό οι σκλάβοι εξαγόραζαν από τον Τούρκο αφέντη τη ζωή τους για 1 χρόνο. Το φόρο αυτό ήταν υποχρεωμένοι να τον πληρώνουν όλοι οι Έλληνες, εκτός βέβαια από τις γυναίκες και τα παιδιά. Οι περιουσίες των Ελλήνων έπαθαν μεγάλες καταστροφές. Οι Τούρκοι πήραν τα καλύτερα κτήματα και τα χάρη στους Σουλτάνους στους στρατιωτικούς αρχηγούς για να καλοζούν οι ίδιοι με τα εισοδήματα και να τρέφουν στρατό και άλογα. Άλλα κτήματα τα έδωσαν στα τζαμιά. Στους Έλληνες άφησαν τα πόμερα, τα ορεινά και τα άγωνα κτήματα και από αυτά ήταν υποχρεωμένοι να δίνουν στους Τούρκους το δέκατο από το εισόδημά τους. Ο φόρος αυτός λεγόταν δεκάτη. Φόρο πλήρωναν και για τα ζώα τους. Οι Τούρκοι για να στερεώσουν την κυριαρχία τους στα σκλαβωμένα μέρη χρησιμοποιούσαν κάθε πιεστικό και ξεφτελιστικό μέσο πάνω στους υπόδουλους χριστιανούς. Τους φέρονταν με μεγάλη περιφρόνηση και τους ονόμαζαν ραγιάδες. Η ζωή του ραγιά δεν είχε καμία αξία για τον κατακτητή. Για το ελάχιστο πράγμα ο Τούρκος είχε δικαίωμα να το αφαιρέσει τη ζωή. Αλλά και η τιμή δεν είχαν οι γιαούρδες, ούτε κανένα ανθρώπινο δικαίωμα, ούτε γράμματα είχαν το δικαίωμα να μάθουν. Κατέστρεψαν ακόμη και τα αρχαία μας μνημεία. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής, πανέξυπνος σουλτάνος, για να αποφύγει επαναστατικές ταραχές των υπόδουλων Ελλήνων και να εξασφαλίσει την τάξη στις ελληνικές χώρες, αποφάσισε να παραχωρήσει στους Έλληνες μερικά δικαιώματα, προνόμια όπως ονομάστηκαν, και πρώτα παραχώρησε προνόμια θρησκευτικά. Επειδή ο πατριαρχικός θρόνος χείρευε, πρόσταξε τους Έλληνες αμέσως μετά την άλωση να εκλέξουν νέο πατριάρχη. Και για να είναι ήσυχος ότι η Δύση δεν θα βοηθήσει με κανένα τρόπο τους Ορθόδοξους Έλληνες, υπέδειξε για πατριάρχη τον Γεώργιο Σχολάριο, που ήταν αντίθετο στην ένωση της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Σύμφωνα λοιπόν με τις υποδείξεις του Σουλτάνου, έγινε πατριάρχης ο Σχολάριος, που ονομάστηκε Γενάδιος. Η εκλογή του έγινε με πολλή επισημότητα, όπως γινόταν στη Βυζαντινή εποχή.
Για να τιμήσει ο Σουλτάνος τον νέο πατριάρχη και να ευχαριστήσει τους σκλάβους, τον δέχτηκε με πολλές τιμές στο παλάτι του, του δώρισε χρυσή, πυμαντορική ράβδο και του υποσχέθηκε ότι θα διατηρήσει όλα τα προνόμια που είχαν οι προκάτοχοι του πατριάρχες. Σύμφωνα με την υπόσχεσή του αυτή, έβγαλε αυτοκρατορικό βεράτιο, χρυσόβουλο έλεγαν οι Βυζαντινοί, διάταγμα λέμε σήμερα εμείς, σύμφωνα με το οποίο ο πατριάρχης ήταν ο πνευματικός αρχηγός όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά όλων των υπόδουλων χριστιανών. Χειροτονούσε τους κληρικούς και ήταν ανώτερος δικαστής τους. Οι Τούρκοι δεν είχαν δικαίωμα να συλλαμβάνουν κληρικούς χωρίς την έγκριση του Πατριάρχη και είχε το δικαίωμα να δικάζει τις υποθέσεις των χριστιανών, τις σχετικές με τους γάμους, τα διαζύγια και τις κληρονομίες, εφόσον οι χριστιανοί θα ζητούσαν την κρίση του. Με τα προνόμια αυτά, ο Πατριάρχης έφτασε να γίνει ο Εθνάρχης, δηλαδή ο ανώτατος εκκλησιαστικός και πολιτικός αρχηγός των υπόδουλων χριστιανών. Εθνάρχη των δούλων τον ονόμαζαν οι Τούρκοι. Τα δικαιώματά του αυτά ο Πατριάρχης τα παραχώρησε στους επισκόπους που απέκτησαν και αυτοί μεγάλη δύναμη στις επαρχίες. Με τα προνόμια αυτά το Πατριαρχείο έγινε το θρησκευτικό, πνευματικό και εθνικό κέντρο. Οι υπόδουλοι Έλληνες δέθηκαν σφιχτά με την Εκκλησία και αισθάνονταν ότι αποτελούσαν ένα έθνος. Διατήρησαν δηλαδή και δυνάμωσαν την εθνική του συνείδηση. Αυτή η συνείδηση έδωσε τα περιθώρια μετά από πολλά βέβαια χρόνια να δυναμώσει ο Ελληνισμός. Στην νότια ακρογιαλιά του Κεράτιου Κόλπου υπήρχε η συνοικία Φανάρι. Το Φανάρι την εποχή που έγινε η άλωση της πόλης ήταν από τις φτωχότερες και ασχημότερες συνοικίες της με σπίτια παλιά και δρόμους στενούς και σκοτεινούς. Στη συνοικία αυτή βρήκε καταφύγιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όταν οι Τούρκοι το έδιωξαν από το Ναό των Αγίων Αποστόλων που είχε καταφύγει μετά την άλωση. Εκεί βρίσκεται μέχρι σήμερα. Με το πέρασμα όμως του χρόνου το Φανάρι έγινε το εθνικό κέντρο του τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού. Προς αυτό έστρεψαν τα βλέμματά τους οι Έλληνες και από εκεί περίμεναν τη σωτηρία τους ύστερα από την τραγική καταστροφή. Στο Φανάρι μαζεύτηκαν οι ξυπνότεροι και οι πιο μορφωμένοι Έλληνες, οι οποίοι ονομάστηκαν Φαναριώτες. Αυτοί αποτέλεσαν τη νέα τάξη των ευγενών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Ως κληρικοί και λαϊκοί φαναριώτες βοηθούσαν τον Πατριάρχη και υπηρετούσαν ως γραμματείς ή ως σύμβουλοι στο Πατριαρχείο. Πολλοί από αυτούς σπούδαζαν στις σχολές του Πατριαρχείου, μάθαιναν ξένες γλώσσες και γνώριζαν τα ευρωπαϊκά πράγματα καλύτερα από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι δεν μάθαιναν ξένες γλώσσες γιατί ο τουρκικός νόμος απαγόρευε στους Οθωμανούς να μιλούν τις γλώσσες των απίστων. Γι' αυτό οι Σουλτάνοι χρησιμοποιούσαν τους φαναριώτες σε ανώτερες κρατικές υπηρεσίες και όσο περισσότερο μορφωμένοι ήταν οι φαναριώτες, τόσο κέρδιζαν με τον καιρό την εμπιστοσύνη των Τούρκων και έπαιρναν ανώτερα αξιώματα. Πολλοί κατόρθωναν να γίνονται μεγάλοι διερμηνείς και να διευθύνουν την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Άλλοι από αυτούς κατήχαν εμπιστευτικές θέσεις στην υψηλή πύλη την τουρκική κυβέρνηση. Γνώριζαν τα μυστικά του κράτους και λέγονταν σύμβουλοι του κράτους ή εξαπορήτων. Άλλοι πάλι διόριζονταν πρεσβευτές της πύλης. Από τους φαναριώτες διόριζε αργότερα σουλτάνος τους ηγεμόνες στη Βλαχία και στη Μολδαβία, που τις κατήχαν οι Τούρκοι. Οι ηγεμόνες αυτοί έπαιρναν μαζί τους συγγενείς, φίλους και άλλους έμπιστους Έλληνες και τους έδιναν αξιώματα της διοίκησης. Έλληνες επίσης αποτελούσαν τη σωματοφυλακή και τη χωροφυλακή. Ίδρυαν ακόμη στα μέρη αυτά ηγεμόνες ελληνικά σχολεία στα οποία δίδασκαν περίφημοι διδάσκαλοι και με τον τρόπο αυτό προστάτευαν τα γράμματα και την ελληνική γλώσσα. Στα μέρη αυτά της Βλαχίας και της Μολδαβίας κατέφυγαν και πολλοί άλλοι Έλληνες είτε για να σπουδάσουν είτε για να εργαστούν, γιατί έβρισκαν εκεί προστασία και ελευθερία. Έτσι σιγά σιγά άρχισε να αυξάνει και να προοδεύει ο Ελληνισμός, ώστε η ηγεμονία της Βλαχίας και της Μολδαβίας και προπάντων η πόλεις Ιάσιο και Βουκουρέστι να γίνουν κέντρα ελληνισμού. Σπουδαίες φαναριώτικες οικογένειες ήταν των Καρατζάδων, των Υψηλάντιδων, των Μαυροκορδάτων, των Μουρούζιδων, των Μαυρογέννηδων. Μπορεί οι φαναριώτες να είχαν καταφέρει λόγω ιδιομορφίας να έχουν ιδιαίτερα προνόμια κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου της τουρκοκρατίας. Κάποιοι άλλοι όμως λειτουργούσαν και ζούσαν εντελώς διαφορετικά. Τα βασανιστήρια, οι ταπεινώσεις και οι ξεφτυλισμοί του υπόδουλου ελληνισμού δημιούργησαν μεγάλη εχθρότητα ανάμεσα στους υπόδουλους και στους κατακτητές. Αποτέλεσμα της αντιθέσεως αυτής ήταν η δημιουργία των ένοπλων δυνάμεων της ξηράς και της θάλασσας. Πολλοί Έλληνες δεν μπορούσαν να βλέπουν τα βασανιστήρια που περνούσε το έθνος, ούτε να υποφέρουν τις ταπεινώσεις και το βαρύ ζυγό του τυράννου. Οι γενναίοι αυτοί πατριώτες άφησαν τις οικογένειές τους και την περιουσία τους. Πήραν τα αρματά τους και ανέβηκαν στα ψηλά και απόκριμνα βουνά της πατρίδας, όπου Τούρκου πόδι δεν πατούσε, για να αναπνεύσουν ελεύθερο αέρα, όπως παραστατικά τονίζει και το δημοτικό τραγούδι. Μάνα σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω. Δεν μπορώ, δεν δύναμαι, εμάλιασε η καρδιά μου. Θα πάρω το τουφέκι μου να πάω να γίνω κλέφτης, να λιμεριάζω στα βουνά και στις ψηλές ραχούλες. Εκεί λοιπόν στα πάτη τα βουνά της κλαβωμένης πατρίδας μας σχημάτιζαν τα στρατόπεδά τους, τα λιμέρια τους. Από εκεί κατέβαιναν συχνά στα χωριά και στις πεδιάδες όπου έμεναν Τούρκοι και προξενούσαν σε αυτούς πολλές ζημιές. Άρπαζαν τα ζώα τους και τα υπάρχοντά τους και εχμαλώτιζαν τους πλουσιότερους από αυτούς που για να τους ελευθερώσουν να έπαιρναν πλούσια λίτρα. Πολλές φορές πάλι έκαναν επιθέσεις σε Τούρκους ταξιδιώτες και σε
αποσπάσματα του τουρκικού στρατού. Και με τον τρόπο αυτό έπαιρναν εκδίκηση από τους τυράννους για τα δεινοπαθήματα της φυλής τους και αγωνίζονταν για την εθνική τους ελευθερία. Στις συγκρούσεις τους με τους Τούρκους εφάρμοζαν την τακτική της ενέδρας και του ευνηδιασμού. Αυτός ήταν ο λεγόμενος κλεφτοπόλεμος. Τους Έλληνες αυτούς ο λαός τους ονόμαζε κλέφτες. Το όνομά τους αυτό δεν έχει τη σημασία του κοινού κλέφτη. Σήμαινε αντίθετα τον ανδρείο Έλληνα που πολεμούσε τον κατακτητή για την ελευθερία της πατρίδας. Ήταν μεγάλη τιμή και δόξα το όνομα κλέφτης για αυτούς που το έφερναν. Ο λαός άκουγε με ανακούφιση τα κατορθώματα των κλεφτών που με το καθάριο αίμα τους πότιζαν το δέντρο της λευτεριάς, τους συμπαθούσε και τους ύψωνε μέσα στη φαντασία του. Οι Τούρκοι για να αντιμετωπίσουν τους κλέφτες οργάνωσαν στρατιωτικά σώματα από Έλληνες που ονομάστηκαν Αρματολοί. Ο αρχηγός τους λεγόταν Καπετάνιος, ο βοηθός του λεγόταν Πρωτοπαλίκαρο και άλλοι άντρες λέγονταν Παλικάρια. Η περιοχή που φύλαγαν Αρματολίκη λέγονταν και έδρα του Καπετανάτο. Κάθε Καπετάνιος είχε δική του σημαία το Φλάμπουρο και ο διορισμός του στο Αρματολίκη γινόταν από την τουρκική κυβέρνηση. Οι Αρματολοί όμως δεν λησμονούσαν ότι ήταν Έλληνες. Γι' αυτό διατηρούσαν το μίσος κατά των τυράννων και φρόντιζαν για τους υπόδουλους αδελφούς τους. Για τον ίδιο λόγο δεν κατέδιωκαν τους κλέφτες. Απέναντίας μάλιστα τους βοηθούσαν μυστικά και τους ειδοποιούσαν να προφυλαχτούν από τους ευνηδιασμούς των τουρκικών αποσπασμάτων. Και αν οι Τούρκοι τους υποψιάζονταν και ήθελαν να τιμωρήσουν τους Αρματολούς, αυτοί άφηναν το Αρματολίκι και γίνονταν κλέφτες. Η ζωή και τα κατορθώματα των κλεφτών έμοιαζαν πολύ με τη ζωή και τα κατορθώματα των ακριτών. Και όπως οι Βυζαντινοί ύμνησαν με τα ακριτικά τραγούδια τους τους ακρίτες της εποχής τους, έτσι και πολλοί από τους Έλληνες που είχαν το χάρισμα της ποίησης περιέγραψαν με ωραίους στίχους και τραγούδισαν τον ηρωισμό, τα κατορθώματα και τα δεινοπαθήματα των κλεφτών και των αρματολών και τους πόθους τους. Έτσι ο λαός την ιστορία την έκανε τραγούδι και δημιουργήθηκαν τα αθάνατα κλέφτικα ή δημοτικά τραγούδια. Στα τραγούδια αυτά περιγράφηκαν με ωραία λόγια η αγάπη των υπόδουλων Ελλήνων προς την ελευθερία, η περιφρόνηση προς τα πλούτη και την καλοπέραση και η προτίμηση της σκληρής ζωής του κλέφτη. Εξηνείται ακόμη η λεβεντιά, η καρτερία και ο υποτισμός των κλεφτών και εκφράζεται η θλίψη για τον πρόωρο χαμό τους. Όπως είδαμε, τα δημοτικά τραγούδια τα τραγούδισαν οι κλέφτες και οι αρματολοί πάνω στα απάτητα από τους Τούρκους λιμέρια τους. Από εκεί μεταδόθηκαν και έγιναν γνωστά σε όλη την Ελλάδα και τα τραγούδισαν όλοι οι Έλληνες σε κάθε ευκαιρία. Ακούγονται δε και σήμερα με πάρα πολύ συγκίνηση. Σπουδαίοι αρματολοί ήταν ο Βλαχάβας, ο Μπουκουβάλας, ο Μιλιώνης, ο Ανδρούτσος, ο Νικοτσάρας, ο Κατσαντώνης και άλλοι. Τους κλέφτες και τους αρματολούς τους ένωνε η ίδια θρησκεία και η κοινή αγάπη προς την πατρίδα. Είχαν τα ίδια αισθήματα, τις ίδιες σκέψεις και τους ίδιους πόθους. Γι' αυτά τα πράγματα κλέφτης και αρματολός κατάντησαν να έχουν την ίδια σημασία. Από τα σώματα των αρματολών που οργανώθηκαν με την άδεια του Σουλτάνου σχηματίστηκε σιγά σιγά μια αναγνωρισμένη στρατιωτική δύναμη από Έλληνες. Η δύναμη αυτή μαζί με τους κλέφτες αποτέλεσε το στρατό της Ξηράς που αργότερα βοήθησε πάρα πολύ στον αγώνα για την ελευθερία. Μάλιστα από αυτούς τους κλέφτες και αρματολούς αναγδύθηκαν οι κυριότεροι οπλαρχηγοί της ελληνικής μας επανάστασης. Οι κλέφτες και οι αρματολοί που γίνονταν κλέφτες είχαν όπως είπαμε τα λιμέρια τους σε απόκριμνα και δυσκολοπλησία στα βουνά. Τα άγραφα, η Πίνδος, ο Όλυμπος, ο Κίσαβος ήταν κύρια κλέφτικα λιμέρια. Μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες. Ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ασπροφορούμε. Ολιμέρι στον πόλεμο, τη νύχτα καραούλι. 12 χρόνους έκαμα στους κλέφτες, καπετάνιος. Ζεστό ψωμί δεν έφαγα, δεν πλάγιασα σε στρώμα. Τον ύπνο δεν εχόρτασα, του ύπνου τη λιακάδα. Το χέρι μου προς κέφαλο και το σπαθί μου στρώμα. Και το τουφέκι αγκαλιά, σαν το παιδί η μάνα. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Τούρκοι καταδίωξαν την παιδεία των Αγιάδων. Για να μην διδάσκονται τα Ελληνόπουλα την ιστορία τους και μαθαίνουν την καταγωγή τους και τα κατορθώματα της φυλής τους και θερμαίνεται έτσι ο πόθος για την ελευθερία τους. Απαγόρεψαν να διδάσκονται τα ελληνικά γράμματα. Έκλεισαν τα σχολεία και καταδίωξαν τους δασκάλους τους. Όσοι από αυτούς κατόρθωσαν να σωθούν κατέφυγαν στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έτσι οι Έλληνες καταδικάστηκαν σε αμάθεια. Ωστόσο όμως η αγάπη για τα γράμματα δεν έσβησε τελείως. Οι Έλληνες μορφώνονταν όσο μπορούσαν στα σπίτια τους. Ακόμη ο παπάς ή ο ψάλτης ή κάποιος γέρος μάζευαν κρυφά τα σκλαβόπουλα μέσα στους ναύθηκες των εκκλησιών ή κάπου αλλού και οι καλόγεροι μέσα στα απόκεντρα και απάτητα μοναστήρια. Και εκεί, κάτω από το αδύνατο και τρεμάμενο φως του καντιλιού, τα μάθαιναν ανάγνωση, γραφή, εκκλησιαστικά τροπάρια και τα πρώτα στοιχεία της χριστιανικής θρησκείας και της εθνικής μας ιστορίας. Αυτά τα μέρη τα ονόμασαν κρυφά σχολιά. Μέσα στα σχολεία αυτά διδάσκονταν τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα το μίσος κατά του τυράννου. Εκεί μέσα καλλιεργήθηκε η ιδέα της ελευθερίας και ο ποιητής μας Ιωάννης Πολέμης στο ποίημα του το κρυφό σχολείο μας λέει: «Εκεί ψυχή πικρότερα γρικά τον πόνο της σκλαβιάς της, εκεί βλέπει τι έχασε, τι έχει, τι της πρέπει». Και ανατριχιάζει ακούγοντας καθής προφητικά τα λόγια του δασκάλου με μια φωνή βαριά. «Μη σκιάζεστε στα σκότη, η λευτεριά σαν της αυγής, το φεγκοβόλ αστέρι, της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει».
Στα σχολεία που αναφέραμε παραπάνω δίδαξαν σοφοί και αξιοί δάσκαλοι, που είχαν θερμή αγάπη προς την πατρίδα και ήξεραν να μεταδίδουν την αγάπη αυτή στους νέους και να δυναμώνουν την καρδιά τους στην πίστη πως πλησιάζει η μέρα της σωτηρίας. Αυτοί ονομάστηκαν διδάσκαλοι του γένους. Αλλά για την ίδια ιδέα αγωνίζονταν και απλοί δάσκαλοι των χωριών, καθώς και ταπεινοί καλόγεροι όπως ο Κοσμάς ο Ετωλός, ο οποίος για την εθνική του δράση θανατώθηκε από τους Τούρκους. Οι ονομαστότεροι δάσκαλοι του γένους ήταν ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Κωνσταντίνος Κούμας, ο Νεόφυτος Δούκας, ο Αθανάσιος Ψελίδας, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, ο Λάμπρος Φωτιάδης και πάρα πολλοί άλλοι. Ανάμεσα στους παραπάνω λόγιους, στην πρώτη θέση έχει ο Αδαμάντιος Κοραής που γεννήθηκε στη Σμύρνη. Ο πατέρας του που ήταν έμπορος στη Σμύρνη καταγόταν από Τυχείο, η μητέρα του ήταν Σμυρνιά. Τα πρώτα γράμματα τα διδάχτηκε ο Κοραής στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Οι γονείς του τον προόριζαν για έμπορο, γι' αυτό μετά την αποφύτισή του από τη σχολή τον έστειλε ο πατέρας του στην Ευρώπη, στην Ολλανδία συγκεκριμένα, για να τον έχει ανταποκριτή στις εμπορικές του υποθέσεις. Ο Κοραής όμως είχε μεγάλο πόθο να μάθει γράμματα. Γι' αυτό ασχολήθηκε περισσότερο με τη μόρφωσή του και λιγότερο με τις εμπορικές υποθέσεις του πατέρα του. Επιδόθηκε στην εκμάθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών. Αργότερα σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Μομπελιέ της Γαλλίας. Αφού τελείωσε τις σπουδές του, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι γιατί στο μεταξύ είχαν πεθάνει οι γονείς του. Δεν εξάσκησε όμως το ιατρικό επάγγελμα, αφοσιώθηκε στα γράμματα. Μελέτησε τα αρχαία ελληνικά συγγράμματα και ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίων για να φανεί χρήσιμο στο έθνος του. Ο Κοραής πίστευε πως μόνο αν μορφωθούν οι Έλληνες θα μπορέσουν να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Αλλά για να μορφωθούν έπρεπε να μάθουν και να αγαπήσουν τα ωραία διδάγματα που βρίσκονταν στα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων. Γι' αυτό τύπωσε πολλά από αυτά σε γλώσσα απλή και κατανοητή από το λαό με έξοδα πλούσιων ομογενών. Τα περισσότερα όμως βιβλία του Κοραή τα τύπωσαν με έξοδά τους οι υπηρώτες αδερφοί Ζωσιμάδες. Με τα πολλά και σοφά συγγράμματά του, ο Κοραής έγινε ο μεγαλύτερος δάσκαλος του γένους. Πέτυχε να ανάψει τις καρδιές των Ελλήνων, τον πόθο προς την ελευθερία και την αναγέννηση του έθνους. Το 1763 ανέβηκε στο θρόνο της Ρωσίας η Εκατερίνη Δεύτερη Μεγάλη, γυναίκα φιλόδοξη που αποφάσισε να πραγματοποιήσει το σχέδιο του Μεγάλου Πέτρου. Έστειλε πράκτορες στην Ελλάδα και στα άλλα έθνη της Βαλκανικής, οι οποίοι παρακινούσαν τους χριστιανούς να επαναστατήσουν κατά των Τούρκων, όταν η Ρωσία θα κήρυγε τον πόλεμο εναντίον αυτών. Στην Ελλάδα η Κατερίνη έστειλε τον Έλληνα Γεώργιο Παπάζολη. Ο Παπάζολης κατέβηκε στην Ήπειρο, μετά πήγε στη Μάνη και αφού έδωσε πλούσιες υποσχέσεις σε ορισμένους εποπλαρχηγούς, αυτοί δεν τον πολυπίστεψαν. Όμως ένα σχέδιο ήταν ήδη στα σκαριά και είχε ήδη ξεκινήσει και ήταν σε αναμονή πάρα πολλοί οπλαρχηγοί για μια εξέλιξη σε αυτό το τομέα. Στα 1787 η Κατερίνη έκανε καινούριο πόλεμο με τους Τούρκους. Θυμήθηκε και πάλι τους Έλληνες και έστειλε στην Ελλάδα ως πράκτορά της τον Λάμπρο Κατσόνη για να τους ξεσηκώσει σε επανάσταση. Ο Κατσόνης ήταν Έλληνας από τη Λιβαδιά και υπηρετούσε ως αξιωματικός στο Ρωσικό στρατό. Ο Κατσόνης από αγάπη προς την πατρίδα του δέχτηκε την εντολή της Αυτοκράτηρας. Τον Ιανουάριο του 1788 πήγε στην Τεργέστη, όπου με συνεισφορές των εκεί Ελλήνων εξόπλησε στο Λίσκο από τρία πλοία και με ρωσική σημαία έσπευσε στο Αιγαίο. Εκεί έκανε επιδρομές κατά των Τούρκων και έπιασε 12 τουρκικά πλοία. Έτσι ο αριθμός των πλοίων του αυξήθηκε σε 15. Με τον Κατσόνη σύμπραξε και ο περίφημος αρματολός Γιουργάκης Ανδρούτσος, πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου με 500 παλικάρια. Με τη δύναμη αυτή ο Κατσόνης και με τη βοήθεια πολλών πλοίων των νησιωτών διέσχιζε τις ελληνικές θάλασσες και έγινε ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Έτσι ο τουρκικός στόλος δεν τολμούσε να ανοιχτεί στα νερά της Μεσογείου. Ο Σουλτάνος ανησύχησε με τις επιτυχίες του Κατσόνη, δίστασε όμως να του επιτεθεί και προσπάθησε να τον εξευμενήσει. Του έγραψε δελεαστική επιστολή που τον ονόμαζε Ανδριότατο ήρωα, του υποσχόταν αμνηστία και έταζε σε αυτόν και στα παλικάρια του Πασαλίκια και Χρυσάφη. Ο Κατσόνης όμως με υπερηφάνεια απέρριψε τις προτάσεις του Σουλτάνου. Τόλμησε μάλιστα να πλέψει ως τον Ελίσποντο. Ο Σουλτάνος τότε αποφάσισε να το χτυπήσει. Έστειλε εναντίον του ισχυρό τουρκικό στόλο και ζήτησε τη βοήθεια και του στόλου των Αλγερινών. Στις 6 Απριλίου του 1990 ο Κατσόνης συνάντησε τον τουρκικό στόλο στο στενό μεταξύ Άνδρου και Εύβοιας, κοντά στο κρατήριο Καβοντόρο. Έγινε σκληρή ναυμαχία στην οποία ο Κατσαντώνης νίκησε και έστρεψε σε φυγή τον τουρκικό στόλο. Την άλλη μέρα έφτασε και ο Αλγερινός στόλος και ενώθηκε με τον τουρκικό. Νέα φοβερή ναυμαχία έγινε στο ίδιο στενό. Μπροστά όμως την πολύ υπέρτερη δύναμη του εχθρού, ο στόλος του Κατσόνη έπαθε αληθινή καταστροφή. Έχασε 5 πλοία και 650 παλικάρια. Ενώ ο εχθρός έχασε 3.000 άντρες. Και ο ίδιος ο Κατσόνης, βαριά πληγωμένος, μόλις κατέφερε να σωθεί φεύγοντας στη Μήλο. Στην καταστροφή αυτή του στόλου του Κατσόνη αναφέρεται και λαϊκό δίστιχο, που λέει: Αν σου ξαναρέσει Λάμπρο, ξαναπέρασε από την Άνδρο. Αλλά και πάλι ο ηρωικός Λάμπρος δεν απογοητεύτηκε. Έκαμε νέες ετοιμασίες για να συνεχίσει τον αγώνα. Στο μεταξύ όμως η Κατερίνη έκαμε ειρήνη με τους Τούρκους και τον πρόσταξε να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Ο Κατσόνης αρνήθηκε να υπακούσει και γεμάτος αγανάκτηση απάντησε πως αν η Κατερίνη έκλεισε ειρήνη, ο Κατσόνης δεν υπέγραψε τη δική του. Και μαζί με τον Ανδρούτσο, έχοντας ορμητήριο το Τέναρο, άρχισε πάλι τις εχθροπραξίες. Κατά προτροπή όμως του Μπέι της Μάνης, ο οποίος φοβόταν τα τουρκικά αντίπεινα, αναγκάστηκε ο Κατσόνης να εγκαταλείψει τον αγώνα. Αφού έβγαλε στην ξηρά τον Ανδρούτσο με τα παλικάρια του, έφυγε με ένα πλοίο στην Ιθάκη και από εκεί γύρισε στη Ρωσία.
αλλά και ο Ανδρούτσος με τα παλικάρια του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Μάνικα. Θα περάσουμε όμως στο Ρήγα Φεραίο, που γεννήθηκε από γονείς πλούσιους στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας, κοντά στις αρχές Φεραίες. Γι' αυτό ονομάζονταν Βελεστινλύση Φεραίος, ενώ το πραγματικό του όνομα ήταν Αντώνιος Κυριαζής. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο σχολείο της Αγοράς και συμπλήρωσε τις σπουδές του στη σχολή των Αμπελακίων. Αργότερα υπηρέτησε ως δάσκαλος στο χωριό Κισός του Πηλίου. Ο Ρήγας ήταν μεγαλός, όμως ομορφάνθρωπος, γλυκομήλητος και με κρυσταλλένια φωνή. Με ψυχή θερμή και καρδιά περήφανη αγαπούσε την ελευθερία όσο λίγοι άνθρωποι. Γι' αυτό μην μπορώντας να υποφέρει τη σκλαβιά και να βλέπει τα βασανιστήρια των συμπατριωτών του, εγκατέλειψε το επάγγελμά του και έγινε κλέφτης στον Όλυμπο. Από εκεί πήγε στο Άγιο Όρος και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη. Από την Κωνσταντινούπολη ο Ρήγας πήγε στο Βουκουρέστι, όπου ήταν ηγεμόνας ο φαναριώτης Νικόλαος Μαυρογέννης. Εκεί φίτησε σε νότερα σχολεία, έμαθε ξένες γλώσσες και έγινε γραμματέας του ηγεμόνα. Στο Βουκουρέστι τον βρήκε η Γαλλική Επανάσταση που τα κηρύγματά της τον συγκίνησαν βαθύτατα και άρχισε να ονειρεύεται την απελευθέρωση του υπόδουλου γένους και όλων των χριστιανών από τον τουρκικό ζυγό. Για την πραγματοποίηση του μεγάλου αυτού σκοπού αφιέρωσε όλη του τη ζωή. Άρχισε να συνεννοείται με σπουδαίους Έλληνες του εξωτερικού καθώς και με πολλούς επισκόπους, προύχοντες, κλέφτες και αρματολούς της σκλαβωμένης Ελλάδας. Κατόρθωσε μάλιστα να πάρει με το μέρος του και σημαντικούς Τούρκους δυσαρεστημένους με τον Σουλτάνο, όπως ήταν ο Πασάς του Βυδινίου Πασβάνογλου. Και για να γνωρίσει όλους τους Έλληνες την παλαιά δόξα της φυλής τους και να τους εξεγείρει εναντίον του κατακτητή, άρχισε να γράφει πατριωτικά ποίηματα και βιβλία γεμάτα ενθουσιασμό και φλόγα για την ελευθερία και την πατρίδα. Με αυτά ηλεκτρίζονταν οι ψυχές των σκλάβων και με ανυπομονησία περίμεναν τη μεγάλη στιγμή της ελληνικής επανάστασης. Το πιο θερμό από τα ποίηματα του Ρήγα ήταν ο Θούριος. «Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στα στενά, μονάχες σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Καλύτερα μιας ώρας, ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Το Θούριο Ρήγας τον τραγουδούσε σε κάθε κατάλληλη ευκαιρία και οι Έλληνες στο άκουσμά του έκλαιγαν από συγκίνηση. Για να βρίσκεται πλησιέστερα στην επαναστατημένη Γαλλία με την ελπίδα να συναντήσει το Μέγα Ναπολέοντα και να του ζητήσει βοήθεια, πήγε στη Βιέννη. Εκεί ο Ρήγας μίσε στο σχέδιο του πολλούς Έλληνες σπουδαστές και εμπόρους. Τύπωσε τη χάρτα της Μεγάλης Ελλάδας με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη και άλλα επαναστατικά έντυπα και τα έστειλε παντού όπου υπήρχαν Έλληνες. Από το Βιέννη ο Ρήγας κατέβηκε στη Τριγέστη, από εκεί είχε σκοπό να περάσει στη Βενετία που βρισκόταν ο Ναπολέον και στη συνέχεια θα ερχόταν στην Πελοπόννησο για να κηρύξει την επανάσταση. Στην Τριγέστη όμως η αυστριακή αστυνομία που παρακολουθούσε όλες τις κινήσεις του τον έπιασε και μαζί με 7 συντρόφους του τον έστειλε πάλι στη Βιέννη με την κατηγορία ότι προετοίμαζε επανάσταση. Ας γνωρίσουμε όμως την φιλική εταιρεία και το έργο της. Είδαμε ότι μετά την αποτυχία που είχαν τα επαναστατικά κινήματα του 1770 και 1790, οι Έλληνες πίστηκαν ότι ήταν αδύνατο να ελευθερωθούν με ξένη βοήθεια και ότι έπρεπε οι ίδιοι να οργανωθούν και με δικές τους δυνάμεις να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. Το δύσκολο τούτο έργο της οργάνωσης των δυνάμεων του γένους ανέλαβε η φιλική εταιρεία. Την εταιρεία αυτή την ίδρυσαν το 1814 τρεις Έλληνες έμποροι στην Οδυσσό της Ρωσίας, ο Νικόλαος Κουφάς από το Κουμπότι της Άρτας, ο Αθνάσιος Τσακάλοφ από τα Γιάννενα και ο Εμμανουήλ Ξάνθος από την Πάτμο. Αυτοί ονομάστηκαν φιλική και έτσι λεγόταν κατόπιν και όλοι οι οπαδοί της εταιρείας. Οι ιδρυτές της φιλικής εταιρείας ήταν αγνοί πατριώτες με αγάπη προς την πατρίδα, με πίστη και με φλόγα. Αυτοί καθόρισαν το σκοπό της εταιρείας και εργάστηκαν με μεγάλη τέχνη και μυστικότητα για να κάνουν και άλλους μέλη της εταιρείας. Στην εταιρεία γράφτηκαν μέλη εκείνοι μόνο από τους Έλληνες που θεωρούνταν ικανοί να φυλάξουν το μυστικό της από τους Τούρκους και αυτοί γίνονταν μέλη έπειτα από ολόκληρη μυστική κατήχηση. Κατόπιν ορκίζονταν ότι ποτέ δεν θα προδώσουν τα μυστικά της εταιρείας και ότι θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις για την απελευθέρωση του γένους. Οι φιλικοί αναγνωρίζονταν μεταξύ τους από ορισμένα συνθήματα που τα γνώριζαν μόνο αυτοί. Το 1818 η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από την Οδυσσό στην Κωνσταντινούπολη για να είναι πλησιέστερα στην Ελλάδα. Οι προσπάθειες της εταιρείας καρποφόρησαν πολύ γρήγορα και μέσα σε λίγα χρόνια τα μέλη της έγιναν εκατοντάδες και χιλιάδες. Έγιναν μέλη της οι σημαντικότεροι Έλληνες εποχής, ο Πατριάρχης, ο Μπέης της Μάνης, οι οπλαρχηγοί, πρόκριτοι και αρχιερείς, δάσκαλοι, παπάδες και μοναχοί και κάθε φρόνιμος πατριώτης μοιήθηκαν το μυστικό της εταιρείας. Μετά το θάνατο του Σκουφά το 1820 μπήκαν στη διοίκηση της εταιρείας και άλλοι θερμοί πατριώτες όπως ήταν ο Άνθιμος Γαζής, ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ο Παναγιώτης Έκερης και άλλοι. Ποιος ήταν όμως ο αρχηγός της εταιρείας? Κανένας. Οι ιδρυτές της δεν εξέλεξαν αρχηγό τα πρώτα χρόνια. Από σκοπιμότητα άφηναν νοηθεί ότι πίσω από την εταιρεία βρίσκονταν ο Έλληνας Ιωάννης Καποδίστριας, υπουργός των εξωτερικών της Ρωσίας ή ο ίδιος ο Τσάρος. Επειδή όμως δεν ήταν σωστό να μένει περισσότερο η εταιρεία ακέφαλη, έπρεπε να βρεθεί πρόσωπο κατάλληλο για αρχηγός της και αρχηγός της επανάστασης. Δύο ήταν τα καταλληλότερα πρόσωπα: ο Ιωάννης Καποδίστριας, έξοχος πολιτικός και θερμός πατριώτης, και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης από τη μεγάλη φαναριώτικη οικογένεια των Υψηλάντη και ανώτερος αξιωματικός του Ρωσικού στρατού. Έστειλαν λοιπόν οι ιδρυτές της εταιρείας τον Ξάνθο στην Πετρούπολη, πρωτεύουσα της Ρωσίας. Ο Ξάνθος έφτασε εκεί το Φεβρουάριο του 1820. Επισκέφθηκε τον Καποδίστρια και του προτείνει να αναλάβει την αρχηγία. Ο Καποδίστριας όμως αρνήθηκε γιατί πίστευε ότι η εξέγερση χρειαζόταν στρατιωτικό αρχηγό και ότι ο ίδιος θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα στην ανάσταση του γένους ως υπουργός του Τσάρου παρά ως αρχηγός της επανάστασης. Έπειτα από αυτό ο Ξάνθος πρόσφερε την αρχηγία στον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Ο Υψηλάντης ενθουσιάστηκε και πρόθυμα δέχθηκε την πρόταση των φιλικών και στις 12 Απριλίου του 1820 ανακηρύχθηκε Γενικός Επίτροπος της Αρχής.
Η φιλική εταιρεία δεν είχε ούτε χρήματα, ούτε εφόδια, ούτε στρατό να προσφέρει στην επανάσταση. Συγκέντρωσε όμως τις δυνάμεις των Ελλήνων στον ίδιο σκοπό. Πρόβαλε τους αρχηγούς, προετοίμασε ψυχικά και ηθικά το λαό, έδωσε έκταση πανελλήνια και συγχρόνισε την έναρξη του αγώνα. Με το κήρυγμα της ρωσικής βοήθειας ενίσχυσε τους Έλληνες και τρομοκράτησε τους Τούρκους. Η ύπαρξη της φιλικής εταιρείας σηματοδότησε την οργάνωση του αγώνα της απελευθέρωσης των υπόδουλων Ελλήνων από τους Τούρκους. Η προσπάθειά τους μέρα με τη μέρα δυναμώνονταν και περισσότερα μέλη πίστεψαν σε αυτή την προσπάθεια. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ήταν αυτός που ανέλαβε την καθοδήγηση της φιλικής εταιρείας από εκεί και πέρα και προσπάθησε να οργανώσει στη συνέχεια τον αγώνα των Ελλήνων κατά των Τούρκων, ξεκινώντας μια δική τους στρατηγική όπως την είχε στο νου του και στις συναντήσεις και συζητήσεις που έκανε με τους οπλαρχηγούς στην Πελοπόννησο και στα άλλα σημεία της Ελλάδας. Η προσπάθεια της φιλικής εταιρείας πέρα από ηθική ήταν στη συνέχεια και ένοπλη και αφού μπόρεσε να καταστρώσει μια στρατηγική τέτοια που να οργανώνει όλους τους οπλαρχηγούς και σε συνεργασία μαζί τους να δίνει την καινούργια πορεία σε αυτόν τον αγώνα που θα έφερνε μετά από κάμποσο καιρό την σταδιακή απελευθέρωση κομματιών-κομματιών της ελληνικής επικράτειας. Η φιλική εταιρεία ήταν όντως ένας δυνατός φορέας, μια δυνατή εταιρεία σύσφιξης των κοινών ιδεών για ελευθερία, ισότητα και αδελφοσύνη μέσα σε αυτή την χώρα που ήταν υπόδουλη από τους Τούρκους. Ας δούμε όμως τι συνέβαινε στην υπόλοιπη χώρα. Οι Σουλιώτες αποφεύγοντας τους Τούρκους είχαν αποτραβηχθεί στην Νότια Ήπειρο στα απομακρυσμένα και απόκριμνα Κασιοπιαία βουνά. Στην αρχή καταστάθηκαν σε δύο χωριά, το Σούλι και το Ναβαρίκιο. Αργότερα έκτισαν δύο νέα χωριά, την Κιάφα και τη Σαμονίβα. Τα τέσσερα αυτά χωριά λέγονταν με το όνομα Τετραχώρη. Στα χωριά αυτά σύντομα ζήτησαν καταφύγιο πολλοί άλλοι Έλληνες και έτσι ο πληθυσμός αυξήθηκε. Χτίστηκαν τότε άλλα 7 χωριά, το Εφταχώρη. Το σπουδαιότερο από τα 11 αυτά χωριά ήταν το Σούλι. Γι' αυτό όλα μαζί λεγόταν Σούλι και Παρασούλια και οι κάτοικοί τους ονομάστηκαν Σουλιώτες. Στα απόμακρα εκείνα χωριά οι Σουλιώτες ζούσαν ελεύθεροι και καταγίνονταν με την κτηνοτροφία. Ήταν ρωμαλαίοι και σκληραγωγημένοι και διακρίνονταν για την ανδρεία τους και τον ηρωισμό τους από μικρά παιδιά, γυμνάζονταν στα όπλα και στον πόλεμο. Με τα άρματα έτρωγαν, με αυτά κοιμόντουσαν και με αυτά ξυπνούσαν. Ακόμα και οι γυναίκες ήξεραν να μεταχειρίζονται τα όπλα. Πήγαιναν και αυτές στον πόλεμο και μάχονταν με γενναιότητα όταν κινδύνευε η πατρίδα τους. Αρχηγός τους Σουλιώτες γίνονταν ο γενναιότερος από τις μεγάλες οικογένειες. Πολλές φορές οι Τούρκοι επιχείρησαν να τους υποτάξουν, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Γι' αυτό αρκέστηκαν να εισπράττουν από τους Σουλιώτες λίγους φόρους σαν σημείο υποταγής. Παρουσιάστηκε όμως φοβερός εχθρός για το Σούλι. Ήταν ο Αλή Πασάς που σκέφτηκε να αφανίσει το μικρό και ανυπόταχτο αυτό λαό. Ο Άλι Πασάς ήταν Μουαμεθανός Αλβανός, γεννήθηκε στο Τεπελένι της Φορίας Υπήρου και γι' αυτό λεγόταν και Τεπελενλής. Ο πατέρας του ήταν Μπέις, πέθανε όμως νωρίς και έτσι ο Αλής έμεινε από πολύ μικρός ορφανός. Ο ίδιος ήταν πλεονέκτης, πονηρός, αιμοβόρος και πανούργος. Όταν μεγάλος έγινε αρχηγός λισανταρτών και με ληστείες, δολοφονίες και άλλα απάνθρωπα και κτηνώδη μέσα απέκτησε μεγάλη δύναμη. Τέλος πέτυχε να τον κάνει ο Σουλτάνος Πασά των Ιωαννίνων. Ερήμωσε πόλεις, εξαφάνισε οικογένειες ολόκληρες, άρπαξε περιουσίες, φυλάκισε αθώους, βασάνισε και θανάτωσε κόσμο μέτρητο. Γνωστός είχε γίνει ο Πλάτωνος.